ευχαριστούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Miles και Richardson είναι οι δύο επιλογές του David Blatt για να πάρουν την επίθεση σε αυτή την πάρα την καθοριστική επίθεση για το παιχνίδι. Πιθανώς βεβαίως η Λεμάν θα την κόψει αυτή την επίθεση του Άρη με φάουλ. Αυτό είναι το πιθανότερο για να δούμε αν θα προτιμήσει να παίξει μια καθαρή άμυνα. Θα το δούμε. Ποια λογική επιλέγει ο προπονητής της γαλλικής ομάδας. Miles βρίσκει διάδρομο, περνάει, έρχεται κάτω από καλάθι και φτωχή. 71-70, 5 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα απομένουν. Θέλησε να παίξει καθαρή άμυνα η Λεμάν και τώρα τις μένουν 5 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Μένουμε εδώ. Λοιπόν, επαναφορά από τον Σάλιερς. Θα πιέσει ο Μπάρλος την επαναφορά, όχι αρκούντος όμως. Η μπάλα φτάνει στον Διό που έρχεται κάτω από καλάθι, σουτάρει και σκοράρει. 1 δευτερόλεπτο και 5 δέκατα. 71-70. Ο Μπάρλος, ο Μάιλς πετάει την μπάλα. Είναι άστοχος, το παιχνίδι τελειώνει. Η Λεμάν κλέβει την νίκη από τον Άρη στο φινάλε. Με 72-71. Με μια επίθεση που εκτυλίχθηκε πολύ πολύ γρήγορα, η μπάλα έφτασε στον πιτσιρικά, τον Διό που είναι ο λυτρωτής της Λεμάν. Εδώ ο Διό, εδώ ο πολυτιμότερος του Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών της Ρόδου. Εδώ ο πιτσιρικάς που πήγε στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας και έχει τα κότσια να πάρει το τελευταίο σουτ και να ευστοχίσει πρώτου Χατζηβρέτα και η Λεμάν να κλέψει την νίκη μέσα στο Αλεξάνδριο, να κάνει την πρώτη της νίκη στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroCup στη δεύτερη φάση των ομίλων και ο Άρης να μείνει χωρίς νίκη σε δύο αγώνες. Βλέπουμε την τελευταία φάση, μαρκάρει ο Χατζηβρέτας και δεν πάει πάνω που είδα κανένα.